Δίπλα μας έχουμε ένα εκ των αρχηγών του ΑΒΑΝ, τον Γιώργο Σταυρακάκη. Γιώργο, η ομάδα πέτυχε 2-2 τελευταία παιχνίδια. Έχει καταφέρει να φτάσει στους 10 βαθμούς. Νίκησε το Μινόταυρο. Θέλω να μου πεις λίγο το μέλλον, πώς το βλέπετε εσείς μέσα από την ομάδα. Εντάξει, το μέλλον το βλέπουμε πιο αισιόδοξα μετά από αυτές τις δύο νίκες που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή και σήμερα, που δεν βλέπαμε άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, έτσι. Βλέπουμε ότι έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, ότι υπάρχει αυτή η ένταση, ρε παιδί μου, στα σφυρίγματα, τα ανάποδα ή τα αμφισβητούμενα. Υπάρχει μια ένταση από την κερκίδα και βλέπεις ότι έχεις μια έδρα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή, έχεις τον... Έχεις ο κόσμος να σας αγκαλιάζει. Βέβαια, έρχεται ο κόσμος κοντά σου και νιώθεις κάπως πιο ζεστός, έτσι. Τώρα για τη συνέχεια, έχουμε τη Χερσόνησο την άλλη Κυριακή, η οποία και αυτή δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση διοικητικά από ό,τι ξέρω. Θα πάμε και εκεί να παλέψουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να πάρουμε πλην της ΣΥΤΑΣ. Και η συνέχεια μετά είναι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ανάλογη με τα δύο αυτά τα παιχνίδια. Αυτά για προς το παρόν. Γιώργο, θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι για την ομάδα να πάρει αποτέλεσμα σε ένα τόσο κακό αγωνιστικό χώρο και ειδικά με τις τεχνικές αρετές που έχουν, δόξα τω Θεώ, όλοι οι ποδοσφαιριστές στο ΑΒΑΝ. Σίγουρα, σε ένα τέτοιο γήπεδο δεν μπορείς να δείξεις ούτε το 50% από αυτό που ξέρεις, έτσι, γιατί αν μπείτε μέσα στο γήπεδο, απ' έξω φαίνεται κάπως πιο καλό. Αν μπείτε μέσα και πατήσετε, θα δείτε ότι ούτε καν να σταθείς όρθιος δεν μπορείς, έτσι. Είδατε και τη διαφορά των δύο ομάδων, ότι στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά του Μινοταύρου είχαν μία αποδυνάμεις, έτσι, φανερά. Όπως και εσείς σε κάποιο σημείο. Και εμείς σε κάποιο σημείο, ναι, αλλά εντάξει, εμείς κάνουμε προπόνηση εδώ πέρα και όσο να είναι, υπάρχει, έχει συνηθίσει το κορμί μας και ανταποκρίνεται. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε τον γκολ αυτό με το στημένο από εκεί. Από εκεί και πέρα, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και 2 και 3 γκολ ακόμα. Αλλά λόγω της... τρελαθήκαμε εκεί στο τελείωμα των φάσεων και ατυχήσαμε. Εντάξει, είπαμε ότι συνεχίζουμε τώρα και ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.